Πρόεδρο. Οπότε και η Σιλαροπούλου έχει πολύ, πολύ ψηλή υποχρέωση αυτή τη στιγμή τα εθνικά να είναι σε αυτήν την κατάσταση που είναι. Και βέβαια νομίζω ότι αυτό που έλεγα και πριν, ότι συνένεση σήμερα, πολύ σημαντικό, αλλά από αύριο υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά πολιτικά μέτωπα. Και στο κομμάτι της εργασίας και στο κομμάτι της παιδείας. Είναι συγκεκριμένο γιατί το λες δεύτερη φορά. Διότι υπάρχει η σύγκρουση στο κομμάτι της παιδείας με νομοσχέδιο της κυρίας Κεραμέως, που θα σήμερα οδηγεί τον Ζανακόπουλο να λέει ότι θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ με κάθε τρόπο και τις κινητοποιήσεις των φοιτητών και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Υπάρχει ο εκλογικός. Το περνούσε και ο κύριος Φίλης. Ναι, εντάξει, μεγάλη συζήτηση. Υπάρχει ο εκλογικός νόμος την Παρασκευή, που έχει βάλει πολύ ψηλά ο ΣΥΡΙΖΑ, και φυσικά αναμένουμε και την απάντηση του Πρωθυπουργού στην ερώτηση του Αλέξη Τσίπρα για τα εργασιακά, που θα είναι νομίζω μια σύγκρουση κορυφής. Και κρίσιμο να δούμε εάν θα αποδεχθεί ο Πρωθυπουργός να συγκαλέσει πλέον το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών με την, υπό τη νέα Πρόεδρο για την Εθνική Στρατηγική που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή έβαλε τον ανασχηματισμό η Μαρία ως λέξη και κάτι θυμήθηκα, έρχεται κάποιο ανασχηματισμό, πάει κάποιο Υπουργείο, μπαίνει κι άλλο πρόσωπο στο σχήμα, τι λένε οι πληροφορίες σου? Ότι θα γίνονται διορθωτικές κινήσεις αν χρειαστεί, μέχρι όμως. Γιατί αξιολογούνται και οι υπουργοί αυτή την περίοδο. Αξιολογούνται. Έτσι. Νομίζω ότι με ορίζοντα την άνοιξη θα δούμε εάν και τι είδους παρεμβάσεις θα υπάρξουν. Πάνω σε θέμα την Προεδρία της Δημοκρατίας, το ότι είναι γυναίκα είναι μια εξέλιξη, αλλά δεν είναι το μείζον. Οι γυναίκες δεν είναι απειλούμενο έτσι.